μια εξέλιξη τώρα. Μετά λοιπόν και την ανακοίνωση που έβγαλε η Ιωάννα Τούνη και λέει ότι δεν είναι ο Φιντηρίκος. Ο Φιντηρίκος λοιπόν κάνει μήνυση στον ακτιβιστή Ηλία Γκιόνι για δύο πράγματα. Για το έχει πει έχει ο Γκιόνι. Έχει συντελεστεί λοιπόν. Αυτό. Ναι, έχει συντελεστεί. Ναι, από χθες έχει γίνει η μήνυση. Υπάρχει μήνυση που έχει γίνει. Φυσικά. Είμαστε σίγουροι για αυτό που λέμε τώρα. Είναι το ρεπορτάζ μου. Ναι. Έχει γίνει κανονικότατα η μήνυση. Δεν είναι μήνυση που θα κάνει εσύ τον οποιοδήποτε. Δεν είναι... Όχι, εγώ θέλω, επειδή η υπόθεση βλέπει πόσο μπλεγμένη είναι. Έχει κατευθεί. Έχει κατευθεί. Θέλω να είμαστε καθόλου προσεκτικοί. Έχει κατευθεί η μήνυση. Ναι. Το θέμα τώρα είναι ότι γιατί εκκρεμεί αυτή η μήνυση. Γιατί ο Φιντηρίκος, όχι ο ίδιος, μέσω του δικηγόρου του πήγε, ουσιαστικά λέει ότι. Μέσω του ο Ηλίας Γκιόνις είναι αυτός που με διασύρει, γιατί εγώ δεν έχω σχέση. Δεν είμαι ο άνθρωπος που διέρευσε το βίντεο της Ιωάννας Τούνη. Να δει και απόδειξη. Η Ιωάννα Τούνη βγαίνει και το λέει στο Πανελλήνιο. Και δεν έχω καμία σχέση με το περιστατικό της Θεσσαλονίκης. Και γιατί δεν έχω καμία σχέση με το περιστατικό της Θεσσαλονίκης, γιατί από 25. Ναι, γιατί είναι εμπλεκόμενος και σε εκείνο. Βεβαίως. Σύμφωνα με το post του Ηλία Γκιόνι που μας είπε κινέται, έγινε viral παντού. Γιατί. Αυτό που βλέπουμε είναι, είναι η ανακοίνωση του Φιντηρίκου που έβγαλε. Ναι, και λέει λοιπόν ότι από τις 25, αυτό δεν το λέει ανακοίνωση, το πω εγώ, από τις 25 Δεκεμβρίου ως 6 Ιανουαρίου, εγώ, η 73χρονη μητέρα μου και για κάποιο χρονικό διάστημα και η σύντροφός μου Κατερίνα Δαλάκα βρισκόμασταν στο Ντουμπάι, στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Όλα αυτά στις αρχές μπορούν να κατατεθούν. Μείναμε τόσες μέρες, ήμασταν εκεί. Είδατε χιλιάδες post όσοι είστε followers μου στο Instagram. Εγώ λοιπόν, για το πάρτι Θεσσαλονίκης, δεν έχω ιδέα γιατί ήμουνα πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά στο Αμπουντάμπι. Και επειδή είπες πριν. Πολύ καλά το ξεκίνησες έτσι για όλο αυτό που συμβαίνει και πράγματι υπάρχουν άνθρωποι όπως ο Γκιόνις που έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στο να ανοίγουν στόματα. Φυσικά. Και η κοινωνία είναι έτοιμη να ανοίξουν στόματα. Και οι αστυνομικές αρχές είναι έτοιμες. Γιατί μέχρι παλαιότερα, όταν πήγαινε ένα κορίτσι στις αστυνομικές αρχές, όχι παντού, αλλά το έχω ζήσει κι εγώ, υπήρχε και λίγο το χτύπημα στην πλάτη ότι πού πάνε να μπλέξει, βρε παιδί μου. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Και αυτό σημαίνει ότι η κοινωνία έχει εξελιχθεί. Δεν είναι ανθρωποφαγία όμως τώρα να γίνεσαι πρωτοσέλιδο, να σε παίζουν παντού, να είσαι πρώτο hashtag και εσύ να κάνεις διακοπές στο Αμπουντάμπι. Οποιαδήποτε αδικία δεν είναι λάθος. Ανθρωποφαγία. Μισό λεπτό. Φυσικά. Φυσικά και είναι έτσι. Για αλλά... να είμαστε σε όλους, προς όλους. Εντάξει. Εμείς βλέπεις ότι δείχνουμε όλες τις απόψεις και τι έχει πει ο ένας και τι έχει πει ο άλλος ονομαστικά. Παρ' όλα αυτά, επειδή αναφέρθηκες στο πόσο έτοιμη είναι η κοινωνία και όλη αυτή τη δουλειά που πραγματικά κάνω, γιατί άρχισα να διαβάζω και εγώ τους ανθρώπους εδώ πέρα μέσα, θέλουν την αλήθεια. Θέλουν να βγει προς τα έξω όλη η αλήθεια. Αλλά το πιο σημαντικό είναι, νομίζω, αυτό το 24χρονο κορίτσι που βρέθηκε εκεί και έχει υποστεί και θα υφίσταται όλη αυτή τη διαδικασία. Χωρίς να ξέρει, να θυμάται τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί ήταν υπό την επίρρεια. Και επειδή. Θα βγουν οι εξετάσεις. Αυτό θέλαμε να ρωτήσω τον κύριο Ζιώγα. Βγήκαν οι εξετάσεις στο κορίτσι, τι βρέθηκε στο αίμα της. Όλα αυτά θέλουμε να τα ρωτήσουμε. Είναι πολύ σημαντικό. Να σας δώσω μια δύο τελευταία στιγμή. Η 73χρονη μητέρα του Δημήτρη Φιντηρίκου είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Για να δούμε και την άλλη πλευρά. Και αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Φανταστείτε τώρα τι έχει ζήσει και αυτή η γυναίκα ξαφνικά βλέποντας όλα αυτά που συμβαίνουν. Είναι μια τελευταία στιγμή και ήθελα να την αναφέρω. Μάλιστα. Γιατί υπάρχουν παράπλευρες απώλειες από αυτό το θέμα. Με βασική, βέβαια, βασικό θύμα, το 24χρονο κορίτσι. Το βασικότερο από θύμα. Από εκεί έχει ξεκινήσει βεβαίως. Όλο αυτό το πράγμα και αυτό βασικά πρέπει να διαλευκανθεί μαζί με τα άλλα. Γιατί βλέπουμε τα τεράστια παρακλάδια που έχουν δημιουργηθεί. Δηλαδή, εγώ ειλικρινά αυτό που σας είπα στην αρχή της εκπομπής, έτσι αισθάνομαι. Παρακολουθώ ένα αστυνομικό θρίλερ και έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά. Δεν ξέρω.